βέβαια και μια άποψη από τις κερκίδες και τους φίλους του Άρη, οι οποίοι έχουν είχε εξαιρετικά ποσοστά με την ομάδα της Λιμπιάνας, 17,8 πόντους. 17,3 από την Ολύμπια Λάρισας τη σεζόν 2006-2007. Το βλέπουμε ένα από τον Τζέρεμι Ρίτσαρσον, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα, θα κάνει τον goal to post και το συμπλήρωμα με το follow, ο Νίκος Μπάρλος. Duos. Ρίτσαρσον, πολύ καλή κίνηση του Αμερικανού, πήρε την πάσα από τον Μπάρλο. 4 παιχνίδι της Show 2 Arena στο Βερολίνο. Να ο Μπέτς, θα σκοράρει τελικά ο Άγγλος για το 6-0. Εξαιρετικό το ξεκίνημα του David Blatt. Κακή η συνεργασία ανάμεσα στους Σέκολης και Κόλεμάτς. Νέο κλέψιμο για τον Άρη. Σηκώνεται για 3 ο Ρίτσαρσον και είναι εύστοχος. 9-0. Εξαιρετικό το ξεκίνημα. Βέβαια οδηγεί απευθείας τον Λούκο Παυλίσεβιτς σε time out. Βλέπουμε εμείς επανάληψη την σωστή εκτέλεση από τον Αμερικανό. 9-0 το σκο. Κατσιβρέτας. Βάλα στο low post για τον Μπέτς. Θα τελειώσει το καλάθι. Ο Άντι Μπέτς, ο οποίος βρούνται ταυτόχρονα από τον David Blatt. Ρίτσαρσον. Θα φτάσει μέχρι μέσα και θα καρφώσει ο Τζέρεμι Ρίτσαρσον. Εκπληκτική ενέργεια από τον Αμερικανό. Το σκορ στο 17-15. Αυτός είναι ο Μπάιαρς. Θα φτάσει μέχρι μέσα. Το αριστερό λέει από όμως δεν είναι αυτό που έπρεπε και μάλιστα πέφτει πάνω εδώ στην κάμερα της ΕΡΤ και σε κάποια διαφημιστικά. Ρίτσαρσον. Δεν θα τα καταφέρει. Ο Τικούβης όμως παίρνει το επιθετικό rebound και θα σκοράρει. 19-15 για τους κίτρινους. Βρει την ισορροπία που πρέπει η ομάδα πάρει. Να βρει μια χημεία. Να βρει τη σειρά. Παραλίγο να υποπέσει σε παράβαση 5 δευτερολέπτων. Φώναζε μάλιστα ο Παπίσεβιτς. Εδώ ο Κλάρκ σηκώνεται από τα 7,5 μέτρα και θα ευστοχήσει. Αυτό είναι το παιχνίδι του. Κακά τα ψέματα. Ο Κλάρκ δεν είναι δημιουργός, είναι εκτελεστής. Έτσι τον γνωρίσαμε με τη φανέλα του Εγάλεο. Μέσα στο Κόβι Άλβα πολύ γρήγορα με δικό του τρίποντο σε 3-28-25. Μπέτς θα καρφώσει στο καλάθι της Άλβα. Αυτό είναι το παιχνίδι. Αυτό είναι ο βασικός προσανατολισμός για την ομάδα του Άρη. Μπάλα να περάσει τον Μπέτς. Κλάρκ. Για τον Walls, ο οποίος θα πάρει το τρίποντο και θα ευστοχίσει. Αυτό είναι το πρώτο Walls, με αντίπαλο τον Jenkins. Θα πάρει το screen από τον Betts. Μόνος από το high post, ο Matt Walls θα ευστοχίσει. Φτάνει στους 5 πόντους. Ρίτσαρσον. Πολύ καλή κίνηση από τον Ρίτσαρσον. Θα διστάσει για το shoot, την μπάλα και πάλι στον Betts. Με αντίπαλο τον Sekulic, θα ευστοχίσει ο Andy Betts. 42-43. 42-45. Μπέτς θα καρφώσει με τη σειρά του και αυτός θα προσθέσει 2 πόντους στο ενεργητικό του Άρη. 44-45. Κλάρκ κρατάει την μπάλα. Τελικά βρίσκει τον Ρίτσαρντ στη γωνία. Από το αγαπημένο σημείο του Αμερικανού θα έρθει το εύστοχο τρίποδο. Αυτό με το... και θα ευστοχίσει ο Μιχάλης Κακλίτσης για 3. Αυτή είναι η βοήθεια την οποία πρέπει να έχει ο Άρης, έστω και από τους forward του David Blatt. Γιατί θα αναγκαστεί να ρίξει την άμυνα του. Καλή άμυνα από τον Τικούδη και το κλέψιμο από τον Κακλίτση. Στον Ρίτσαρσον, ο οποίος σταματά όχι για τον Κακλίτση. Γνωστή η κλασική κίνηση από τον πρώην αρχηγό της Εθνικής Εφνιδιασμούς. 3-4 για τον Άρη και 7-7 εφνιδιασμούς για την Άλμπα. Το τρίποδο από τον Ρίτσαρσον είναι εύστοχο όμως. 55-53. Ο Τζέρεμι Ρίτσαρσον, η απόδοση του οποίου είναι καθοριστική και στο ψηλό παιχνίδι για τον Άρη. Ο οποίος κάνει ζημιά καθώς φτάνει στους 9 πόντους. Προσπαθεί να απαντήσει ο Κλάρκ. Τελικά ο Μπέτς θα πάρει το φάουλ. Θα βάλει και το καλάθι ο Άντριου Μπέτς, ο οποίος θα φτάσει. Έχει τεράστια προσφορά και στην άμυνα και στην επίθεση. Ξαναβλέπουμε εδώ το κόψιμο. Έσβησε. Είναι μαχαιριές για τον Άρη. 62-61. Κακιούζης. Με αντίπαλο τον Ντόιτσιν. Προσπαθεί να τον παίξει και θα ευστοχίσει ο Μιχάλης Κακιούζης. Walls. Βρίσκει χώρο και θα εκτελέσει για τρεις. Αυτός είναι ο Matt Walls. Ράιτ. Κλάρκ για τον Κακιούζη. Θα πάρει, θα ευστοχίσει για τρεις. Θα πάρει και το φόρ από τον Κόλεμάτς. Ναι, 70-61 νομίζω ότι ο Κακιούζης σκοτώνει
τους Γερμανούς, την Άλμπα. Πολύ καλή άμυνα του Σέκουλης πάνω στο Μπέτς. Κλάρκ σηκώνεται για τρεις και θα ευστοχίσει ο Κίγι Κλάρκ. Αυτό είναι το παιχνίδι του. Κλάρκ 1-17 πριν το τέλος, 9 πόντι. Δεν μπορεί να χαθεί αυτό το παιχνίδι με τίποτα. Καλή πάσα στον Μπέτς, ο οποίος θα βάλει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ από τον Σέκουλης. Τον Κλάρκ, ο οποίος παίρνει και τα έψημα από τον Πλατ και το καλάθι από τον Μπέτς, έστω και αν Μαρτίου φιλοξενεί εδώ την Μπαδαλώνα με νίκη πάνω από 2 πόντους, κατακτά και την πρόκριση για την επόμενη φάση του γύρω από Κακιούζης. Απλά με έχουν και ανταλλάσσουν φιλοφρονήσεις, το ίδιο και οι προπονητές, ο Πλάτων, τον Παβίσεβιτς. Ο Κλάρκ εκεί ζωρίζει από τον Ράιτ στη γωνία, θα ευστοχίσει όμως το τελευταίο σουτ εκτός της Ευρωπαίας, μετράει από τον Κίκι Κλάρκ 80-67, αυτό είναι το τελικό σκορ για τον Άρη, ο οποίος κάνει παίκτες του ανταποδίδει ο Αμερικανός-Ισραηλινός, και εμείς ακούμε τον έναν από τους κορυφαίους του Άρη σήμερα, τον Μιχάλη Κακιούζη. Λοιπόν, Μιχάλη, ήταν ένα παιχνίδι κομβικής σημασίας, καθοριστικό για τον Άρη για τη μετέπειτα πορεία του, νίκη επί της Άλφα με 80-67, ακόμη ένα βήμα για την πρόκληση. Πάρει ο Άρης. Βάζει τον ψευδόν και βασιζόταν στην πιεστική άμυνα, γιατί όλοι γνωρίζουμε, εδώ βλέπουμε τα καλάθια του Άρη. Όλοι γνωρίζουν ότι η δύναμη της Άλμπα είναι ο Τζέγκης και ο Ράιτ. Δύο παίκτες που άμα τους πιέσεις εκνευρίζονται και κάνουν καλά. Θα τον δούμε πάρα πολύ διαφορετικό. Δεν έχω πολύ χρόνο, βλέπω, για να αναπτύξω αυτά που θέλω, αλλά απλώς να πω καλή επιτυχία ως πρόεδρος του σταδίου. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Στο διαφορά το θέμα πρόκριση, τόσο για τον Άρη όσο και για την Άλμπα Βερολίνου. Πάρει ο Άρης, ο οποίος καλείται να διορθώσει τα κακώς κειμένα του πρώτου ημιχρόνου. Και ουσιαστικά μετά ήδη το επιθετικό φάουλ πήρε ο Κλάρκ από τον Ρασάρτ Ράιτ. Πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό. Νίκος, ακούμε. Σωστή διαχείριση της κατάσταση. Για 34 λεπτά, 37. Αλλά από εκεί και πέρα έγινε το ξέσπασμα που είχαμε επισημάνει. Στο τελευταίο ναι. Βρήκε το σούτ του Άρης από την περιφέρεια, κυρίως με τον Κακιούζη, αλλά θα σταθώ στη συγκινητική προσφορά του Άντριου Μπέτς. Κάτω από τα καλάθια ήταν πραγματικά ένας ογκόλυθος, ένας πύργος αληθινός. Οι Γερμανοί δεν άντεξαν, νομίζω, και κατάφερε να φέρει την ομάδα τα τρίποντα και η πολύ καλή άμυνα και τα καλάθια, τα φωστικά του Άντριου Μπέτς. Πάρει και το συμπέρασμα ποιο είναι? Το συμπέρασμα είναι ότι έχουμε ακόμη πολύ μέλλον με την ευρωπαϊκή πορεία του Άρη. Το συμπέρασμα είναι ότι για μένα, ναι, σίγουρα, και ότι για την άλλη τρίτη ομάδα πρέπει ο Άρης να κερδίσει με 3 πόντους και πάνω. Πιστεύω ότι σήμερα ήταν το πολύ δύσκολο με την Πανταλόνα.